Σημαίρων τα φώτα και φωτισμός και χάρες μεγάλες στον Κύριο μας. Παϊγιάννη αφέντη και προδρομέ. Παραμονή των Θεοφανιών και οι άνδρες της μονοκλησιάς έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα των φώτων από σπίτι σε σπίτι λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το έθιμο της γυναικοκρατίας. Και καλή θυμιά μας στα χέρια μας, να γιαστούν οι βρύσες και τα νερά, να γιαστεί κι αφέντης με την κυρά, κυρά Αργυρή, κυρά Χρυσή, κυρά Μαλαματένια, κυρά μου τα στολίδια σου στην εκκλησιά να πάνε. Μετά από την πανδημία βγαίνουμε λίγο έξω, έχουμε τα αιθήματα που τα έφεραν οι παππούδες μας από το 22 και γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια φέτος που αφήσαμε τις πατρίδες μας και ήρθαμε εδώ. Οι άντρες γυρίζουν σήμερα τα κάλαντα και ό,τι μαζέψουν του Αγιανιού τα καθαρίζουν όλα. Είναι ένα έθιμο το οποίο το κρατάτε, έτσι, πρόεδρε? Ναι, το κρατάμε, αν και το χωριό μας μίκρανε πάρα πολύ, αλλά αυτοί οι λίγοι που είμαστε και εμείς και οι γυναίκες το κρατάνε. Εμείς θα γυρίσουμε τώρα στο χωριό όλο, σπίτι από σπίτι, όλοι περιμένουν. Γιατί αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο τώρα 2 χρόνια με την πανδημία δεν έγινε και περιμένουν να δώσουν τον οβολόν τους για να γλιτήσουμε οι άντρες. Γυρίζουμε τα κάλαντα από βραδείς και τα χρήματα που μαζεύουμε του Αγιανιού γλεντάμε όλοι μαζί, οι άνδρες. Εγώ λέγε. Είναι ένα έθιμο το οποίο το κρατάτε, έτσι? Από την πατρίδα ακόμα οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας το φέρανε από εκεί και εμείς το κρατάμε εδώ στο χωριό. Οι νέοι συμμετέχουν? Βεβαίως. Πρώτα είναι οι νέοι και από πίσω ακολουθούμε εμείς. Βάζει στον ήλιο πρόσωπο και στο φεγγάρα στήθη και στου κουράκου τα φτερά βάζει αγγέλο φρύδι. Όλα τα πάει για την κυρά, ας πούμε για τον αφέντη. Αφέντη μ' αφεντάκι μου, 5 φορές αφέντη. Σε σένα φρέπα αφέντη μου, 5 καλά ζευγάρια, τα μαύρα βόδια στο ζύγο, τα κόκκινα στα λέτρι και αυτά τα λαμπροκυρικά στους κάμπους ζευγαρίζουν. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα οι άνδρες μονοκλησιάς αναβιώνουν το έθιμο αυτό που έφεραν οι συγγενείς τους και συμβολίζει την έναρξη των εκδηλώσεων που διαρκεί 12 ημέρες και η κορύφωσή του έρχεται την ημέρα του Αγίου Αθανασίου, τα λεγόμενα βρεξούδια. Αυτές τις ημέρες οι άνδρες χωρίζονται από τις γυναίκες τους και γλεντούν ξεχωριστά. Οι άνδρες του χωριού θα πραγματοποιήσουν τη δική τους γιορτή την ημέρα του Αγίου Ιωάννη, τα έξοδα της οποίας συγκεντρώθηκαν από τα κάλαντα που έψαλαν. Το έθιμο, τι να πω, υπάρχει και θα υπάρχει όπως φαίνονται τα πράγματα. Με τη διαφορά που οι νέοι μας έχουν φύγει, πολλοί νέοι και έμειναν λίγοι. Τώρα πόσο θα αυξηθούν και θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το έθιμο, δεν το ξέραμε. Πάντως, να βιώνετε εσείς ηλικιωμένοι. Εμείς εντάξει, μαζί είμαστε μπερδεμένοι. Νέοι και γέροι μαζί κάνουμε το έθιμο που κάνουμε, τέλος πάντων. Και την Κυριακή στο σπίτι, έτσι. Στο σπίτι της δουλειάς του σπιτιού. Ναι, την Κυριακή απαγορεύεται. Κάθε Κυριακή έχει. Τι να κάνουμε, το έθιμο να κρατήσουμε. Κάνετε τις δουλειές του σπιτιού, ό,τι μπορούμε, όχι όλες. Από την άλλη, οι γυναίκες του χωριού ετοίμασαν την Μπάμπο από χθες και στις 8 Ιανουαρίου, ημέρα γυναικοκρατίας, θα στήσουν το δικό τους γλέντι. Κατά το έθιμο, τα ζευγάρια ενώνονται στις 18 Ιανουαρίου και εκεί θα στηθεί η μεγάλη γιορτή, τα λεγόμενα βρεξούδια. Στις 8 Ιανουαρίου, οι άνδρες της μονοκλησιάς θα μείνουν στο σπίτι για την καθαριότητα του σπιτιού και γενικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα γυναικεία θέματα. Σάββατο, τέτοια ώρα αναλαμβάνουν οι γυναίκες, εμείς στο σπίτι. Τι γίνεται εκείνη την ημέρα, τι θα γίνει? Εκείνη την ημέρα βγαίνουν οι γυναίκες από το πρωί έξω, οι άντρες είναι όλοι στα σπίτια, κοιτάζουν τα παιδιά, ξεσκονίζουν, κάνουν φαγητό, οι άντρες στο σπίτι. Κάνετε δουλειές στο σπιτιού εσείς, Όλες τις δουλειές εδώ. Εντάξει, τώρα λίγο τα κάναμε, αλλά παλιά γινόταν όλα... Αφήνει η σύζυγος λίστα, τι θα κάνετε? Βέβαια, και μέχρι και τα μωρά με το πιπερό οι άντρες τα έζανε.